Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr με ταχύτατους ρυθμούς. Εξακολουθεί να αναπτύσσεται η Airbnb στην Ελλάδα με μόνο το 2018 να καταγράφει αύξηση 25% εν συγκρίση με την προηγούμενη χρονιά. Όπως αναφέρει ο Μάουρο Τουρκάτη, διευθυντής δημοσίων σχέσεων της Airbnb για την Ιταλία, την Ελλάδα και την Κροατία, στο insider.gr. Επισημένοντας πως τον Ιανουάριο του 2019 οι ενεργές καταχωρήσεις σπιτιών στην πλατφόρμα έφταναν τις 91.000. Μόνο τους 12 μήνες του 2018 οι αφίξεις ερχόμενων τουριστών ξεπέρασαν τα 2 εκατομμύρια με μέσο όρο διαμονής στις 4 ημέρες. Η Ελλάδα αποτελεί για την Airbnb μια σημαντική αναπτυσσόμενη αγορά. Ιδιαίτερη ανησυχία για τα μέτρα που νομοθέτησε πρόσφατα η ελληνική κυβέρνηση χωρίς καμία διαβούλευση με τους θεσμούς, εξέφρασε ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης Klaus Rengling κατά την συνέντευξη τύπου που παραχώρησε μετά την ολοκλήρωση του χθεσινού Eurogroup. Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος μετέφερε ειδικότερα τον έντονο προβληματισμό των δανειστών σχετικά με την πρόσφατη κατάργηση της μείωσης του αφορολογήτου από το 2020, με την κυβέρνηση να ακυρώνει προσυμφωνηθέντα και ήδη νομοθετημένα μέτρα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ εξέφρασε και αμφιβολίες σχετικά με το κατά πόσο θα επιτευχθεί το πλεώνασμα το 3,5% για το οποίο έχει δεσμευτεί ως το 2022. Τον κόδωνα του κινδύνου για τον ξενοδοχειακό κλάδο στη χώρα μας και κυρίως για τα μικρά ξενοδοχεία κρούει η έρευνα συγκυρίας που διενήργησε για λογαριασμό του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων. Όπως αποδεικνύεται και παρά τις μεγάλες προσδοκίες για μια ακόμα χρονιά τουριστικών ρεκόρ, τόσο οι τιμές όσο και οι προκρατήσεις στα ξενοδοχεία παρουσίασαν μείωση το πρώτο τρίμηνο του έτους, με τους φορείς του κλάδου να εκφράζουν φόβους ότι η τάση αυτή μπορεί να συνεχιστεί. Για το πού θα κυμανθούν οι πληρώτες την τρέχουσα χρονιά, το 43% των ξενοδόχων είναι απεσιόδοξοι, εκτιμώντας ότι η πληρότητά τους κατά τη θερινή σεζόν του 2019 θα είναι μειωμένη, η τη μέση μείωση να κυμαίνεται γύρω στο 16%. Τοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δείκτημα να κυμαίνει 849,18 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,14% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.